Γεράκη, θέλω ένα σχόλιο σας και για το θέμα των παρακολουθήσεων και για το θέμα της διαφθοράς στην ελληνική αστυνομία. Άκουσα τον κύριο Κουτσούμπα στη Βουλή, στη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας. Είδα και τις ανακοινώσεις του ΚΚΕ για το θέμα της ελληνικής αστυνομίας. Ακούσατε την κυρία Βούλτεψη, θα ήθελα ένα συνολικό σχόλιο σας. Ναι, νομίζουμε ότι όλο αυτό το διάστημα, όπως εκφράστηκε πολύ χαρακτηριστικά και στη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια να δημιουργηθεί πράγματι ένα κλίμα έντασης, ένα κλίμα τοξικό. Έχει δημιουργηθεί, σας το λέω. Εκφυλιστικό, θα έλεγα. Μια κοκορομαχία, επιτρέψτε μου την έκφραση αυτή, ανάμεσα στους δύο μονομάχους, τους διεκδικητές του κυβερνητικού θόκου, που κατά τη γνώμη μας επιχειρεί να σε σκοτήσει τη σύμπλευσή του στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν το λαό. Λέτε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ και των διάφορων μπαλαντέρ που συζητάνε για την ενδεχόμενη κυβερνητική συνεργασία. Είναι μια συμφωνία που προκύπτει, για παράδειγμα, από τις συνταγές του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο και οι δύο τη στηρίζουν, τη συμφωνία τους με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ και όποιον θέλετε ζήτημα και να πάρουμε που απασχολεί πράγματι πολύ ζωτικά προβλήματα και ανάγκες της εργατικής και λαϊκής οικογένειας, θα δούμε ότι και τα δύο κόμματα, είτε από τη θέση τους ως κυβέρνηση ο καθένας, είτε ως αντιπολίτευση, έβαλαν το δικό τους λιθαράκι, επιβεβαιώνοντας αυτό ακριβώς που λένε, ότι το αστικό κράτος έχει συνέχεια. Πάνω στους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ πάτησε και η Νέα Δημοκρατία με νέους νόμους, διαμορφώνοντας πράγματι ένα συνολικό πλέγμα ασφικτικό σε βάρος του λαού. Είτε από το ζήτημα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, που κατά τη γνώμη μας, από την αρχή που ξεκίνησε αυτή η συζήτηση, εκφράστηκε χαρακτηριστικά και στο τρίμερο σόου, επιτρέψτε μου την εκφράση, μέσα στη Βουλή. Είχε πέσει και το κουκουέ θύμα των παρακολουθήσεων, ναι, το 2016. Έγινε προσπάθεια να μην συζητηθεί και να συσκοτιστεί ένα ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο, δυσόδες, σκοτεινό, το οποίο έχει συνδιαμορφωθεί από όλα τα αστικά κόμματα διαχρονικά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Από τον τομέα της ενέργειας, της ακρίβειας, της υγείας. Σε λίγες μέρες κλείνουμε και 3 χρόνια από την έναρξη της πανδημίας. Και δεν μπορεί να παρουσιάζεται σαν ένα φυσικό μόνο φαινόμενο αυτό που αντιμετώπισε ο λαός μας και όταν ξέσπασε η πανδημία, με μια κατάσταση υγείας που είχε διαμορφωθεί με βάση τις επιλογές των αστικών κυβερνήσεων όλων των προηγούμενων χρόνων και φυσικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την ένταση, εμείς θα κάνουμε προσπάθεια να συζητήσουμε για την ουσία των ζητημάτων και νομίζουμε ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η προσπάθεια όλων για να διαμορφωθεί πραγματικά ένα κριτήριο ψήφου στους εργαζόμενους του λαού που θα ανταποκρίνεται στις δικές τους πραγματικές ανάγκες. Μπήκαν διάφορα θέματα με τις παρακολουθήσεις, πώς λειτουργεί το σύστημα, αν είναι ή όχι παρακράτος, αν το ήξερε ή όχι ο Πρωθυπουργός. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή δεν υποτίμησε και ακόμα δεν υποτιμάμε σε καμία περίπτωση το ζήτημα των υποκλοπών. Υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα στα οποία δεν έχει δώσει και οφείλει να δώσει απαντήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως υπάρχουν και αναπάντητα ερωτήματα στα οποία οφείλει να δώσει απαντήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ για τη διάρκεια της δικής του κυβερνητικής του θητείας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι υποκλοπές σε βάρος του ΚΚΕ, που να θυμίσω ξεκίνησαν από το 2016 και σημειώθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και το 2020 και το 2022 μέσα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τι σας παρακολουθούσαν μέχρι το 2022? Συνεχόμενα, αναφερόμαστε σε συγκεκριμένα γεγονότα και το 2016 και το 2020 και το 2022 και αυτά τέθηκαν μάλιστα και στην Εξεταστική Επιτροπή και για τα οποία δεν έχουν δοθεί απαντήσεις ούτε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ούτε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως νομίζω και θα διευκόλυνε τους τηλεθεατές αν διάβαζαν με προσοχή τις δηλώσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, προχθές στο Ζάπιο και τη συγκρίνει με αντίστοιχες τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν λίγους μήνες στη Βουλή. Αναφέρομαι στις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος παραδέχτηκε και ομολόγησε ότι πράγματι επί της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν επισυνδέσεις, όπως τις είπε, και μάλιστα αυξήθηκαν, με τη δικαιολογία ότι εκείνη την περίοδο είχαμε ένα πολύ μεγάλο προσφυγικό κύμα σε βάρος στα σύνορα της χώρας και ανάμεσά τους υπήρχαν και τρομοκράτες και άρα για λόγους εθνικής ασφαλείας έπρεπε να προβούμε σε μια σειρά παρακολουθήσεις κτλ. Αντίστοιχη επιχειρηματολογία πρόβαλε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν λίγους μήνες στη Βουλή όταν συζητιόταν το νομοσχέδιο για την ΕΕΠ και μίλησε για την ανάγκη αυτής της υπηρεσίας
χώρες, για τους λόγους της εθνικής ασφάλειας, για την ιδιαίτερη γεωγραφική θέση της χώρας και για το μεταναστευτικό πρόβλημα. Θέλω δηλαδή να πω ότι στο όνομα της εθνικής ασφάλειας του κεφαλαίου, λέμε εμείς, και ενός συγκεκριμένου κράτους που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, και τα δύο κόμματα αξιοποιούν τις ίδιες δικαιολογίες, τα ίδια προσχήματα, για να δικαιολογήσουν πραγματικά το δόγμα ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Και αυτό επιτρέπεται πράγματι με συγκεκριμένους νόμους που έχουν ψηφίσει και οι δύο. Και εμείς βάζουμε το ερώτημα, νόμιμες ή παράνομες οι παρακολουθήσεις, γιατί πρέπει ο λαός, οι εργαζόμενοι, να παρακολουθούνται. Και πράγματι το φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό. Σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο και υπάρχει και ένας μεγάλος ανταγωνισμός. Δηλαδή, κάποιοι δεν υπάρχει και ένας μεγάλος ανταγωνισμός. Μη μας κάνετε. Υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός ανάμεσα στα καπιταλιστικά κεφάλαια. Τώρα σε αυτά έχει δίκιο. Θα σας πω. Το συγκεκριμένο. Και δεν παρακολουθείτε ο λαός, όπως είδατε. Εντάξει, πάντως εδώ παρακολουθιόταν ένα ολόκληρο πολιτικό κόμμα και απαντήσεις δεν έχουν δοθεί. Ένα ολόκληρο πολιτικό κόμμα. Είσαστε κόμμα. Το 2019, ναι, πάντως το 2019, σε το νόμο που ψηφίσατε και οι δυο και ενσωμάτωνε συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία στο ελληνικό δίκαιο, ψηφίσατε τα προσωπικά δεδομένα και μπορούμε να πούμε και ποια είναι αυτά τα προσωπικά δεδομένα σε σχέση με την υγεία, τα πολιτικά φρονήματα, την συνδικαλιστική δράση κτλ. Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς θα μπορούν να αξιοποιούν τα προσωπικά αυτά δεδομένα για λόγους διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους αρχικά αποθηκεύτηκαν. Ακούγοντας αυτή τη συζήτηση, θυμήθηκα την προσπάθεια που έκανα το ΚΚΕ ήδη από το ξέσπασμα της προηγούμενης καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης να συζητήσει με τους εργαζόμενους, με το λαό, για τα αίτια αυτής της κρίσης. Και θυμάμαι ότι από τότε λέγαμε ότι είτε στη φάση της κρίσης, είτε στη φάση της ανάπτυξης που θα έρθει μετά, πάνω στα μέτρα που θα έχουν πάρθει βεβαίως κατά τη διάρκεια της κρίσης, ο λαός θα είναι πάντα ζημιωμένος. Κάναμε μάλιστα τότε μια προσπάθεια να συζητήσουμε και μάλιστα με δύσκολους οικονομικούς όρους που δεν είναι εύκολο να τους προσεγγίσει κανείς, ότι είτε με ένα μείγμα πιο επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, με επιδοτήσεις, με στήριξη, αν το θέλετε, με πιο άμεσο τρόπο, αυτό που λέμε των επενδύσεων κτλ., είτε με ένα μείγμα πιο περιοριστικής πολιτικής, που θα συγκρατεί αυτές τις επιδοτήσεις κτλ., ο λαός θα την περιπληρώνει είτε με τη μια είτε με την άλλη. Και πράγματι, ο πληθωρισμός, η ακρίβεια για την οποία συζητάμε κτλ., είναι αποτελέσματα και προκύπτει και από μια σειρά νόμους της καπιταλιστικής οικονομίας διαχρονικά και από την ιστορική πείρα ακριβώς του προηγούμενου μείγματος διαχείρισης μέσα στη διάρκεια της καπιταλιστικής κρίσης. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί πραγματικά χρειάζεται να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε σε μια συζήτηση που γίνεται ποιος καλύτερα μπορεί να ελέγξει τι, τους νόμους της καπιταλιστικής αγοράς και της οικονομίας. Ένα ερώτημα, δεν σας παίρνω τον χρόνο. Εσείς τι προτείνετε για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια? Αυτή την ακρίβεια που ζούμε σήμερα, που αντιμετωπίζουμε όλοι. Ένα σχόλιο σε σχέση με την ενέργεια, γιατί είναι νομίζω πολύ χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα, η ιδέα με την ακρίβεια πραγματικά που μαστίζει την εργατική λαϊκή οικογένεια και δεν χρειάζεται να παραθέσουμε στοιχεία. Τα βιώνει ο καθένας κάθε μέρα. Εμείς θέλουμε να συζητήσουμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και αναδεικνύουμε τις ευθύνες διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων για το χρηματιστήριο ενέργειας, για το εμπόριο ρήπων, για την απολιγνητοποίηση, για τις κυρώσεις, αν θέλετε, σε βάρος της Ρωσίας που τις πληρώνει όχι μόνο ο ελληνικός λαός, αλλά και οι υπόλοιποι λαοί στην Ευρώπη. Και αξίζει για αυτά να συζητήσουμε. Από εκεί και πέρα, το ΚΚΕ, ξέρετε, έχει καταθέσει και συγκεκριμένες προτάσεις για τα ζητήματα της ακρίβειας κτλ. Προτάσεις που δεν είναι για το σοσιαλισμό, είναι για το τώρα, για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, των έμεσων φόρων και τα. Πάντως δεν την ψήφισε κανένας, δεν την ψήφισε κανένας αυτή την πρόταση του ΚΚΕ. Κύριε Φιλιππακόπουλε, σκέφτομαι 10 χρόνια τώρα ο ελληνικός λαός έχει περάσει από κρίση σε ανάπτυξη. Έχει δοκιμάσει κυβερνήσεις μονοκομματικές, συνεργασίες με διάφορες παραλλαγές. Και πράγματι μπορούμε να παραθέσουμε μια σειρά νόμων όλη αυτή τη δεκαετία και να αποδείξουμε και σε σχέση με το εισόδημα, ζητήματα της ακρίβειας που συζητάμε τώρα, ότι κάθε χρόνο βλέπει το εισόδημά του να μειώνεται, βλέπει, για να το πούμε απλά, τη ζωή του να γίνεται χειρότερη.
και να είναι μπροστά σε κινδύνους σε σχέση με την υγεία του, σε σχέση με το πώς απολαμβάνει αυτό που εμείς λέμε κοινωνικό αγαθό, την ενέργεια κτλ. Την πρόσβασή του στον πολιτισμό, στον αθλητισμό. Κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του με ένα μαζικό κύμα πληστηριασμών που έρχεται το επόμενο διάστημα. Και να κάνω εδώ μια παρένθεση, έτσι, να δεχτώ την πρόκληση του κυρίου Μουζάλα. Το ζήτημα, για παράδειγμα, των πληστηριασμών, μπορούμε να πιάσουμε και άλλους τομείς, είναι χαρακτηριστικό για να δείξουμε πώς οι νόμοι πραγματικά έχουν συνέχεια και πώς σήμερα έχουμε φτάσει εδώ με ένα νομοθετικό πλαίσιο που έχει συνδιαμορφωθεί από όλες τις αστικές κυβερνήσεις. Μπορώ να το πω πολύ συγκεκριμένα. Ηλεκτρονική πληστηριασμή. Λοιπόν, είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι πολύ συγκεκριμένα. Πώς δεν έγινε τώρα, σε παρακαλώ, αυτά τα λέω. Επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε, τροποποιήθηκε ο νόμος Κατσέλης σε χειρότερη κατεύθυνση. Πώς δεν έγινε. Μα πώς δεν έγινε. Αυτά τα λέτε έτσι. Αν θέλετε και τα ονόματα, νόμος Κατσέλη 44-72-17. Νόμος Βρούτσι Αξιόγλου για το πώς θα προσδιορίζει το κατώτατος μισθός. Και άλλα πολλά μπορούμε να πούμε. Νόμος Κατρούγκαλου, στον οποίο πάτησε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας να φέρει αλλαγές στο συνταξιδοτικό. Μπορούμε να πάμε, κύριε Φιλιππακόπουλε, πραγματικά. Τώρα μην μου το κάνετε αυτό. Αν πιάσουμε κάθε τομέα, θα αποδείξουμε ακριβώς αυτό. Αυτό λοιπόν εμείς που λέμε στον ελληνικό λαό είναι να προβληματιστεί γι' αυτό. Ότι 10 χρόνια τώρα, να το πω έτσι, τα έχει δει όλα τα σενάρια. Φαντάζομαι ότι η τροπολογία που κατατέθηκε είναι αυτή που είχε διαρρεύσει και το προηγούμενο. Ότι άσχημα θα δούμε τώρα και τα λοιπά. Εμείς, σε σχέση με αυτή την τροπολογία που είχε δοθεί στη δημοσιότητα το προηγούμενο διάστημα, είχατε εκφράσει κάποιες επιφυλάξεις στη μάλλον. Ότι αφήνει ανοιχτά μια σειρά, ανοίγει επικίνδυνους δρόμους, με επικίνδυνες γενικεύσεις, που επιτρέπει, αν θέλετε, να αναζωπυρώνεται και να καλλιεργείται. Η επίσημη θεωρία των δύο άκρων θα μπορούσε η κυβέρνηση, αν θέλει, με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο να αναφέρεται στο ναζιστικό χαρακτήρα. Στο ναζιστικό χαρακτήρα. Τώρα, πραγματικά μην κάνουμε συζήτηση για την κρίση από μέτρο φασισμό, γιατί όντως χρειάζεται μια άλλη συζήτηση.